Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο προηγούμενο βιντεάκι σας είχα δείξει τα πιο αγαπημένα μου πινέλα και τα πιο απαραίτητα για ένα τέλειο μακιγιάζ. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω πώς να τα καθαρίζετε και πώς να τα περιποιήσετε για να τα κρατήσετε αναλύοντα στο πέρασμα του χρόνου. Θα σας δείξω τα πιο παλιά πινέλα που έχω και να δείτε σε τι καλή κατάσταση που διατηρούνται. Αυτό εδώ είναι ένα πινέλο για ρούς που το είχα πάρει στο Λονδίνο το 90, αρχές του 90, 92, 93, το Screen Face. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πινέλο, δεν θυμάμαι τη μάρκα του. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι ήταν όλο ένα χρώμα και τώρα έχει αρχίσει και φαίνεται από μέσα το ξύλο. Είναι ένα υπέροχο πινέλο, είναι σε άψογη κατάσταση. Άλλο πινέλο που το έχω πάρα πολλά χρόνια είναι αυτό εδώ το πινέλο. Είναι ένα πινέλο συλλεκτικό της Lancôme, το οποίο το έχω και αυτό τουλάχιστον 12-14 χρόνια και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ ακόμα και τώρα. Θα σας δείξω δύο τρόπους για να καθαρίζετε τα πινέλα σας και αν τα φροντίζετε σωστά θα τα κρατήσετε κι εσείς σε άριστη κατάσταση. Πρώτα λοιπόν θα σας δείξω τον πιο κλασικό τρόπο καθαρισμού των πινέλων και τον πιο συνηθισμένο, το πλύσιμό τους. Θα χρειαστούμε ένα μπολ, ένα αντισηπτικό σαπούνι με αντιμικροβιακή δράση, ένα σαμπουάν για μάλινα και βέστα ρούχα και ένα μικρό σκεύος για να αναμίξουμε τα δύο προϊόντα καθαρισμού. Βάζω λοιπόν μέσα στο μικρό σκεύος τα δύο προϊόντα και τα ανακατεύω. Γεμίζω το μπολ με χλιαρό νερό. Βουτάω τα πινέλα εναλλάξ, μία στο μπολ με το νερό και μία στο μείγμα καθαριστικών και τα πηγαίνω απαλά στην παλάμη. Επαναλαμβάνω έως ότου βεβαιωθώ ότι από το πινέλο έχει απομακρυνθεί κάθε ίχνος μακιγιάζ. Το αφήνω στην άκρη και συνεχίζω με το επόμενο. Προσπαθώ οι κινήσεις που κάνω για να απομακρύνω τα κατάλοιπα του μακιγιάζ από τα πινέλα να είναι απαλές και δεν τραβάω τις τρίχες τους. Είναι σαν να τους κάνω ένα special λουσιματάκι. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσω για όλα τα πινέλα. Ο χρόνος που αφιερώνω στο πλύσιμο κάθε πινέλου είναι ανάλογος με το πόσο λερωμένο είναι. Έχω δει ότι ορισμένοι στο μείγμα που χρησιμοποιούν για το πλύσιμο των πινέλων τους προσθέτουν και λίγο λάδι, είτε ελαιόλαδο, είτε κάποιο άλλο λάδι για ενυδάτωση. Προσοχή! Αυτό δεν ενδείκνεται για όλους τους τύπους πινέλων, σε αντίθεση με τον τρόπο που σας δείχνω τώρα. Αφού τελειώσω το πλύσιμό τους με τα καθαριστικά, περνάω στη δεύτερη φάση, το ξέπλυμά τους. Κάνω σε όλα ένα πρώτο ξεύγαλμα, προσπαθώντας να απομακρύνω την περισσότερη ποσότητα από τα σαμπουάν. Γεμίζω το μπολ με καθαρό νερό και κάτω από το τρεχούμενο νερό βυθίζω τα πινέλα έως το σημείο που βεβαιώνομαι ότι οι τρίχες τους είναι καλυμμένες με νερό και τα πηγαίνω-φέρνω με κυκλικές κινήσεις. Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθώ ότι έχει απομακρυνθεί κάθε ίχνος από το σαμπουάν που είχα χρησιμοποιήσει για το καθαρισμό τους, τα αφήνω στην άκρη και συνεχίζουμε τα επόμενα. Τώρα περνάμε στην τρίτη φάση. Παίρνω ένα-ένα τα πινέλα και απομακρύνω κάθε ίχνος νερού από τις λαβές τους, σκουπίσοντάς τα με μια καθαρή πετσέτα και τα ταμπονάρω με τρυφερότητα, χωρίς πάλι να τραβάω τις τρίχες τους. Τα βάζω να ξαπλώσουν σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια, με το τριχωτό τους να είναι στον αέρα. Τα αφήνω να στεγνώσουν φυσικά και ποτέ δεν χρησιμοποιώ θερμαντικό μέσο. Αφήστε τα κι εσείς να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί η χρήση κάποιου θερμαντικού μέσου το πιο πιθανό είναι να τα φθείρει ανεπανόρθωτα. Τα πινέλα συνήθως τα πλύνω το βράδυ και το πρωί είναι πάντα στεγνά, καθαρά και έτοιμα για νέες περιπέτειες. Πάμε τώρα να δούμε τον άλλο τρόπο για τον καθαρισμό των πινέλων με τον brush cleanser. Παίρνω το πινέλο μου και το ακουμπάω πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας. Έχω βάλει λίγο από το brush cleanser της MAC σε ένα μπουκαλάκι σπρέι για να έχω πιο ελεγχόμενη ροή και ψεκάζω τις τρίχες του πινέλου έως ότου σιγουρευτώ ότι έχουν ποτιστεί με το καθαριστικό. Στη συνέχεια κάνω τις κινήσεις που βλέπετε προσπαθώντας να είμαι όσο πιο τρυφερός γίνεται με το πινέλο. Ένα
Επαναλαμβάνω τις κινήσεις και τους ψεκασμούς όσες φορές χρειαστεί, έως ότου βεβαιωθώ ότι από το πινέλο έχει απομακρυνθεί κάθε ίχνος μακιγιάς και το πινέλο είναι έτοιμο και καθαρό για νέα χρήση. Αφού βεβαιωθώ ότι το πινέλο έχει καθαρίσει τελείως από το μακιγιάς, το σκουπίζω και το αφήνω στην άκρη να στεγνώσει. Τα brush cleanser έχουν την τάση να στεγνώνουν πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό και ενδείκνονται για άμεσο καθαρισμό των πινέλων. Πολλές φορές τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται πάνω στο πινέλο, από το πέρασμα του χρόνου, φύρονται και φεύγουν. Ένας έξυπνος τρόπος για να τα διατηρήσετε στη θέση τους είναι απλά να τα περάσετε με ένα διάφανο βερνίκι. Αυτοί οι δύο λοιπόν ήταν οι τρόποι για να καθαρίσουμε τα πινέλα μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, να κάνετε φυσικά εγγραφή και όπως πάντα περιμένω τα σχόλιά σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!